Ησυχία στο ακροατήριο! Ησυχία έχει, κύριε Πρόεδρε. Κι άλλη. <coughs> λοιπόν, τι έχουμε εδώ, απόπειρα ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως, των όρων της άμυνας, απειλή εξήμιση με σκοπό, τι λέει εδώ, την τιμωρία και τον εξευτελισμό. Μάλιστα. Απορώ πως αυτή η υπόθεση <coughs> δεν τελείωσε με μία εδέ. Είναι ολοφάνερο! Αθώς! Μα τι λέτε κύριε Πρόεδρε, δεν εξετάσατε τίποτα. Ήσασταν ή δεν ήσασταν σε διαδήλωση κύριε Καβλαντίδη μου. <coughs> Καλαντίδης. Ναι, αυτό. Ήσασταν ή δεν ήσασταν. Ήμασταν. Ε, ωραία, τελείωσε. <coughs> τι τελείωσε, κύριε Πρόεδρε. Σε διαδήλωση ήμασταν, όχι σε τελετή και να σφάζουμε παρθένε. Γλώσσα, κύριε Καβλαντίδη. Καλαντίδη. Ναι, αυτό. Συγγνώμη. Συνταγματικό μα δικαίωμα δεν είναι να διαδηλώνουμε. Συνταγματικό σα δικαίωμα είναι, κύριε Καλαντίνη μου. Αλλά εδώ γράφει ότι διαδηλώνατε για τι φώκε τη Ανταρκτική. Σε λίγο θα αρχίσετε να διαδηλώνετε γιατί ο γκόμενο σα αφήνει στο διαβάστηκε και γιατί ο Ερμή είναι ανάδρομο. Α καλά, δεν θα μα πείτε και γιατί θα διαδηλώνουμε, sorry κιόλα. Στο θέμα μα, κύριε Καλαντίνη μου, ποιο είναι το πρόβλημά σα, κυρία μου. Την προαναφερθεί διαδήλωση. Εκεί που διαδηλώναμε, εμφανίστηκε η φάρμα από εδώ, από το πουθενά. Γλώσσα, κύριε Καλαντίδη. Με συγχωρνάτε. Η αστυνομική ήθελα να πω και άρχισαν να μα τραμπουκίζουν να το διαλύσουμε και ξεκίνησαν τα επεισόδια. Εσεί τα ξεκινήσατε. Όχι, όχι, εσεί τα ξεκινήσατε. Όχι. Εσεί τα ξεκινήσατε. Όχι, εσεί τα ξεκινήσατε. Όχι, εσεί τα ξεκινήσατε. Σε λίγο θα ξεκινήσω εγώ τα λέξω, Τέλο, οι φώκε ξεκίνησαν τα επεισόδια. Συγγνώμη, αυτό από πού προέκυψε. Ε, συνήθω ξεκινάνε τα επεισόδια, κύριε Καλαντίδη μου. Δεν θέλει και έρευνα αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Συνεχίστε. Ο εν λόγω αστυνομικό από το πουθενά άρχισε να με κυνηγάει και σαν να μην έφτανε αυτό, έβγαλε και το όπλο και άρχισε να πυροβολεί. Χωρί λόγο. Ε, είναι ολοφάνερο. Δεν είναι ολοφάνερο, κύριε αστυνομικέ μου. Ναι, είναι. Ε, ωραία. Πείτε το. Τι έκανε το όπλο. Τι έκανε το όπλο. Από ε ξεκινάει. Ελάφι. Ρήμα από έψιλον, ε, κύριε αστυνομικέ μου, τι κάνει το όπλο όταν πυροβολεί από μόνο του το πα ένα παπά να το διαβάσει. Εκπρισοκροτή, κύριε αστυνομική μου, εκπρισοκροτή. Α, ναι. Αυτό έκανε. Εγώ δεν είναι πυροβόλησα. Τι λε που δεν πυροβόλησε, πάμε καλά. Τόσοι μάρτυρε σε να τραβά τη σκανδάλη. Ε, και εσύ μάρτυρε τώρα υπερβολέ. Και δεν καταλαβαίνω, πα περιπτώσει, γιατί κάνετε έτσι, κύριε Καλαντίδη μου. Σα σκότωσε, δεν σα σκότωσε. Πού βρήκε σφαίρα. Στο νόμο. Ε, ωραία, μια χαρά. Τι λέτε, κύριε Πρόεδρε. Εδώ πρόκειται για αυθαιρεσία κρατικού οργάνου. Και εκμετάλλευση δημόσια θέση. Όχι, δεν νομίζω. Είναι ολοφάνερο. Τι είναι πάλι ολοφάνερο. Βρισκόταν σε άμυνα. Από ποια επίθεση. Δεν είναι επίθεση το γεγονό ότι διαδηλώνεται για τι φώκε. Εδώ διαβάζω ότι ο αγαπητό μα αστυνομικό είχε ένα περιστατικό όταν ήταν μικρό στο ζωολογικό κήπο. Λέει εδώ, του επιτέθηκε μια φώκια. Και έκτοτε κάθε φορά που κάποιο του αναφέρει κάτι και φώκε, αφινιάζεται, φνιδιάζεται και όλα τα εν πάση περιπτώσει. Άμυνα! Θα κάνουμε και μια πραγματογνωμοσύνη. Παρακαλώ, φέρτε στον αγαπητό μα αστυνομικό μια φωτογραφία φώκε. Παρακαλώ. Ε, βοηθήστε λίγο την κατάσταση, κύριε αστυνομικέ μου. Πόσο φοβάμαι τι φώκε. Ωραία! Τελείωσε. Ποιο είναι το επόμενο, Με εξύβρισε. <συσχε> <συσχε> τι σα είπε, δηλαδή. Με είπε χοντρική και ονειροπαρμένο μονόκερο. Αχ, oh, για όνομα του Θεού, κύριε Καλαντίδη μου, κολυσιεργείτε τη δικαιοσύνη, επειδή ο αγαπητόν σα δίνω μήνυμα. Δεν το βέβαια. Έκανε ένα αστείακι. δεν ήταν αστείακι, το είπε για να με προσβάλλει. Προσοχή, κύριε Καλαντίδη μου, μη σκίσετε το καλυσόν. Ενίσταμε, κύριε δικαστά. Προφανώ και είστε προκατηλημένο και τάσεστε με το μέρο τη ελληνική αστυνομία. Κύριε Καλαντίδη, θα αλλάξω την ποινική δίωξη για πίθια και αντίσταση κατά τη αρχή. Συγγνώμη, δεν αντιστάθηκα. Όχι, αντισταθήκατε. Τι λέτε, κύριε δικαστά. Ακολούθησα του αστυνομικού στο τμήμα και δεν έφερα καμία αντίρρηση. Όχι, φέρατε. Εδώ. Έχουμε και μάρτυρε που το πιστοποιούν. Ναι. Άντε πάλι. Ποιο είναι ο μάρτυρα. Ένα άλλο αστυνομικό. Πολύ αξιόπιστο, βρέ. Συγγνώμη, κύριε Καλαντίδη μου. Η... η ελληνική αστυνομία, σα παρακαλώ, δηλαδή, είναι η πιο αξιόπιστη μάρτυρα που έχουμε στι δίκε μα. Και οι κλών πότε βγαίνουν. Για να τελειώνουμε, κύριε Καλαντίδη μου, γιατί πραγματικά. Ε, πίνασα. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι έχετε υποστεί ένα τόσο δατραυματάκι, μη θα ψέγμα, ψέγμα, και τώρα θέλετε να βάλουμε κάποια ποινή στον αγαπητό <laughs> Προκειμένου να σας ευχαριστήσουμε, σωστά? Σωστά. Ωραία. Τι ποινή προτείνετε? Κάθριξη. <laughs> Κάθριξη. <laughs> Καλώς, διάκαιρε. Θα βάλουμε εδώ πέρα... <coughs> Μια φυλάκιση και μια χρηματική ποινή προκειμένου να ευχαριστηθείτε. Με αναστολή, κύριε Πρόεδρε. Ε, προφανώ με αναστολή, κύριε αστυνομή, και προφανώ με αναστολή. Υπήρχε περίπτωση ένα αγαπητό αστυνομικό σαν εσά να περάσει χρόνο μέσα. Ε, που Ε, αυτό είναι παράλογο. Θα σα πάω στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για παραβίωση του δικαιώματο σε δίκαιη δίκη και για εξευτελιστική μεταχείριση. Πρέπει κάποτε να καταλάβετε ότι οι αστυνομικοί πρέπει να λογοδοτούν και να μην κάνουν ό,τι νομίζουν αυτοί σωστό, αλλά ό,τι λέει η Δημοκρατία και το Σύνταγμα. Να πάτε κύριε Καλαντίβι, και πολλά χαιρετίσματα να δώσετε. Χα, <laughs> δεν έχετε καταλάβει. Θα πληρώσει πάρα πολλά το ελληνικό κράτο για αυτό που μου κάνατε. <laughs> <laughs> Απ' την τσέπη μα θα τα πληρώσουμε. <laughs> <laughs> Βασικά, ναι. Είσαι ακόμα εδώ, βρε σατανά μου, σε πάω, σε πάω, βρε αλάνι μου, τσίφτου μου, πασά μου, γιατί θες να δεις περισσότερα που έχω να πω, μεκ. Εδώ σε έχω, πάτα, ή αυτό, ή αυτό. Και δεν ξεχνάμε, like, subscribe, comment, γιατί τα είσαι με κασέρι. Όχι αγκούρι, κασέρι. Αυτά.